Επί 8 χρόνια πήγαινε κάθε πρωί σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατελών, περιμένοντας αφεντικό του, το οποίο όμως έχει φύγει από τη ζωή. Κάθε μέρα εμφανιζόταν στην είσοδό του με την ελπίδα να ξαναδεί το καλύτερό του φίλο, τον οποίο συνόδευε στα ψώνια. Το αφεντικό του πριν 7 χρόνια έπαθε ανακοπή. Και κάθε πρωί με το που ανοίγουμε 8 η ώρα, κάθεται έξω από το σούπερ μάρκετ, περιμένει να ανοίξουμε και περιμένει να βγει έξω το αφεντικό του. Ποτέ όμως δεν έχασε την ελπίδα ότι θα ξαναδεί το αφεντικό του, το οποίο όμως πέθανε επανακοπή στο σούπερ μάρκετ. Με θλιμμένο βλέμμα αποχωρούσε από το σημείο αργά το βράδυ και επέστρεφε στο σπίτι που διέμενε ο ιδιοκτήτης του. Ο σκύλος ή αλλιώς ο χάτσικο της Κρήτης που συγκίνησε το Πανελλήνιο για την αξιοθαύμαστη αφοσίωση στο αφεντικό του, αγγίζοντας τις χορδές της καρδιάς μας, παραδίδοντας μαθήματα αληθινής αγάπης, δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Δεν ήθελε να παραδώσει το πνεύμα του. Δεν ήθελε να πεθάνει. Περίμενε τον παππού να βγει από το μαγαζί έξω που πριν από 10 χρόνια μπήκε μέσα. Το βλέπαμε ότι ψυχοραγούσε, δηλαδή ήταν οι δυνάμεις τον καταλείπανε, και όμως δεν άφηνε τον εαυτό του να πεθάνει. Και τελικά τα παράσιτα το αναγκάσανε να του δώσουμε το τέλος της ζωής για να το λυτρώσουμε. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή δεν ήθελε να πεθάνει. Ήταν υπερήλικα. Δηλαδή το χιλί αυτό ήταν 19 χρόνια σίγουρα. Η κατάσταση της υγείας στο γερικό σκυλί επιβαρύνθηκε με συνέπεια να μην υπάρχει επιστροφή. Γείτονες που το φρόντισαν όσο μπορούσαν συγκέντρωσαν ένα μικρό ποσό καθώς η ευθανασία ήταν μονόδρομος. Είχε παράσιτα αρκετά. Οι γείτονες όλοι μάζεψαν ένα ποσό για να του κάνουν ευθανασία γιατί μόνο ταλαιπωριόταν. Ήταν σαν να σερνόταν, δηλαδή φαινόταν ότι δεν είναι καλά. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ εμείς εδώ στο μαγαζί, η αλήθεια είναι, γιατί τον είχαμε συνηθίσει. Για μένα ήταν η καλημέρα μου, ήταν η πρώτη καλημέρα. Όταν έφυγε, πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Μου λείπει ακόμα πάρα πολύ. Είχανε τα μούτρα του, ήταν γεμάτο αυτά. Σε και μπουλιά. Τα αυτιά του, τους βούριανε. Ενώ το τράιζα, δεν μπορούσα να το σημώσω. Πολλές φορές, δηλαδή δύο φορές επιχείρησα να το βάλω, να το κάνω μπάνιο και δεν σήμωνε. Αλλά πολλοί κόσμος το ανεδίτησε. Εδώ και 2 μήνες η θέση του είναι κενή. Θλίψη, αναμνήσεις και με την απουσία του να είναι αισθητή. Ένα κύπελο με λίγες σταγόνες νερό είναι η μοναδική εικόνα που άφησε πίσω του ο Χάτσικο, τον οποίο θα θυμούνται όλοι με αγάπη. Όπως τον Χάτσι, ο οποίος δράγει σε καρδιές μέσα από την αληθινή ιστορία αγάπης και τον ισχυρό δεσμό με το αφεντικό του, το οποίο συνόδευε μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό και το περίμενε για τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι που περαστικοί τον βρήκαν νεκρό. Μας δίνουν πολλά μαθήματα τα ζώα. Και ο δικός μας Χάτσικο έμεινε πιστός για όλη του τη ζωή στο αφεντικό του. Συγκλονιστική ιστορία που αποκάλυψε η Cree TV και η οποία θα μείνει στο μυαλό όλων μας.